Ο Κασίμ Γιομάρ Τοκάγεφ, προσωρινός πρόεδρος του Καζακστάν, κέρδισε τις προώρες προεδρικές εκλογές συγκεντρώνοντας το 70,8% των ψήφων σύμφωνα με την Κεντρική Εκλογική Επιτροπή. Ο πλησιέστερος αντιπαλός του δεν ξεπέρασε το 16,2% των ψήφων. Οι εκλογές προκηρύχθηκαν στην πρώην Σοβιετική Δημοκρατία της Κεντρικής Ασίας μετά την ευνηδιαστική παραίτηση το Μάρτιο του Νουρσουλτάν Ναζαρμπάγεφ, ο οποίος ηγούνταν της χώρας από την ανεξαρτησία της το 1991. Την ημέρα των εκλογών συνελήφθησαν περισσότερα από 500 άτομα κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων. Οι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για τη δυναστική, όπως υποστηρίζουν, διακυβέρνηση. Ο Ναζαρμπάγεφ, ο οποίος όρισε υπηρεσιακό πρόεδρο τον Τοκάγεφ και αποχώρησε κατ' όνομα από την εξουσία το Μάρτιο, συνεχίζει να διαθέτει τεράστια πολιτική ισχύ.